Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες προσπάθησε να γεφυρώσει τις διαφορές με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο θέμα των συντάξεων, των εργασιακών, της φορολογίας και των ενεργειακών, με το Ταμείο να επιμένει πως η μείωση του αφορολόγητου καθώς και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις πρέπει να ισχύσουν από το 2019. Διαφορετικά, υποστηρίζει δεν θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεώνασμα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με καθυστέρηση αναμένεται να ανακοινώσει ίσως και σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών τους κλάδους των επιχειρήσεων που θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν έως το τέλος Ιουνίου συσκευές αποδοχής καρτών POS. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί θα αφορά σε περισσότερους από 200.000 επαγγελματίες, όπως ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς γιατρούς, μηχανικούς λογιστές και πολλούς άλλους, με την υποχρέωση εγκατάστασης τερματικών συσκευών να ισχύει τμηματικά έως το 2018. Το θέμα της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά και την προστασία της φέτας επαναφέρουν φορείς και αγορά και αναμένουν την αντίδραση του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην επερχόμενη ψήφιση της Συμφωνίας. Η χρήση της ονομασίας φέτα, που είναι κατοχυρωμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόν ονομασίας προέλευσης, δεν θα είναι κατοχυρωμένη στις διεθνείς αγορές στο παγκόσμιο ανταγωνισμό λευκού τυριού, κάτι το οποίο θα επιφέρει μεγάλο πλήγμα στις ελληνικές εξαγωγές, θα μειώσει την παραγωγή και θα στερήσει από τον κλάδο σημαντικά έσοδα. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο να κυμαίνει στις 665,73 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,16%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.